Καλό μεσημέρι. Ξέρω ότι το περιμένετε αυτό το μεσημέρι με ιδιαίτερη αγωνία, λαχτάρα. Πάντως το περιμένετε περισσότερο από ότι τις άλλες μέρες περιμένετε το Αλέγκρο. Είναι η εκπομπή Αλέγκρο μα με τρόπο. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Και έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται, αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχεται έχοντας προειδοποιήσει. Δεν ισχύει αυτό, συντοπίτησα. Ήρθες άλλη μια φορά καταδρομικά και μπήκες στην εκπομπή της Αλέκας. Έχω ξαναέρθει πριν, όταν ήμουν υποψήφιος βουλευτής επικρατείας. Εδώ. Εδώ. Α, γιατί εγώ σε είχα βγάλει στον αέρα. Μετά. Στις 10. Αυγούστου. Σωστά. Είχα έρθει και πριν. Πριν τις 10 Αυγούστου. Είχα έρθει στα τέλη Ιουνίου. Ωραία. Λοιπόν, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει μαζί μας. Δυστυχώς έχει υποχρεώσεις και δεν μπορεί να μείνει ολόκληρη την ώρα. Αλλά σε αυτό το ημίωρο που θα είμαστε μαζί, θα συνοψίσω τις ερωτήσεις που έχετε στείλει, τις απορίες και θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να πάρουμε και τις καλύτερες απαντήσεις. Γεια σας πολλές. Εγώ προσωπικά είχαμε πολλά μηνύματα. Τα μηνύματα βασικά εκφράζουν μια αγωνία. Έξω έχει λιακάδα, αλλά όπως σου έλεγα και πριν, πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς έχει ακόμα συννεφιά. Εκφράζουν μια αγωνία για το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένης της διάσπασης που ήδη έχει γίνει και της φιλορροής στελεχών και σημαντικών στελεχών που φημολογείται, παρατηρείται. Και θέλω, περιμένουν όλοι από εσάς Πρόεδρε, από σένα Πρόεδρε, μια πρωτοβουλία, έτσι, μια πρωτοβουλία ενότητας. Εσείς βέβαια, για να ολοκληρώσω την ερώτησή μου, και πρόσφατα στην Ελευθεροτυπία μιλήσατε για ένα σύμφωνο συμβίωσης. Αλλά υπάρχουν... Στην Ευσύν. Στην Ελευθεροτυπία είπα, ναι. Την ηλικία μου φανερώνω, κατάλαβες. Από το λες, it's weird being the same age as all people. Δεν ισχύει. Ο γιος μου τα λέει αυτά. Ο γιος μου τα λέει αυτά και με κάνει έτσι πολύ περήφανη. Λοιπόν, είναι στον υπολογιστή της ευγενίας. Στον υπολογιστή μου είναι αυτό το γιο μου. Ναι. Λοιπόν, πάντως ναι, δεν είπα Ελευθεροτυπία. Στην Ευσύν λοιπόν η συνέντευξη έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε ένα σύμφωνο συμβίωσης και εννοούσε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα όμως, από τη στιγμή που έγινε αυτή η ωραία δήλωση, υπήρξαν δηλώσεις εμπριστικές και μάλιστα από μια πλευρά που είναι πάρα πολύ κοντά σε εσένα, Πρόεδρε, και εννοώ τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος, έτσι, πώς να το πω, πυροδοτεί ένα κλίμα όξυνσης από την εποχή ακόμα του Αλέξη Τσίπρα και είναι και ο μόνος που ανάγκασε τον Αλέξη Τσίπρα να φτάσει μέχρι την αποπομπή, ας πούμε, τη ρήξη, αλλά δεν έφτασε. Λοιπόν, τα έβαλα όλα μαζί τώρα. Το ζητούμενο είναι η ενότητα, λοιπόν, και αν μπορεί να επιτευχθεί στο σημείο που είμαστε. Καταρχάς να πω ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχουν σύννεφα πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί για πολλούς από εσάς να το θεωρείτε ότι αυτό ισχύει βάσει όσων λέγονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά η βάση του κόμματος, όπως φάνηκε και από την εκλογή Προέδρου, τα 150.000 μέλη τα οποία ψήφισαν, όπως φαίνεται από την προσοχή που έχουμε σαν κόμμα, ακόμα και από τη συνέντευξη του κ. Χατζηνικολάου, την οποία την έδειξε ο Αντένα σε επανάληψη, ναι, χθες το βράδυ, ναι. Το οποίο δεν θυμάμαι να ξαναγίνει αυτό στα χρονικά, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, δείχνει ότι υπάρχει μια μεγάλη ενέργεια και ελπίδα από τη βάση και από τον ευρύτερο προοδευτικό κόσμο για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Σε σχέση λοιπόν με την βουβαμάρα, όπως μου έλεγαν στα κεντρικά του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήμουν υποψήφιος επικρατείας και ρωτούσα πώς βλέπουν την κοινωνία, σε σχέση με τη βουβαμάρα που τελικά εκδηλώθηκε με το 17-18% και το ξέραμε, το γεγονός ότι υπάρχει ενέργεια αυτή τη στιγμή και προσδοκία είναι κάτι καλό. Φυσικά. Είναι κάτι καλό. Φυσικά, αλλά υπάρχουν πολλές αποχωρήσεις και από οργανώσεις και επειδή τις μαθαίνουμε, δηλαδή ολόκληρες οργανώσεις δηλώνουν ότι αποχωρούν. Παράλληλα υπάρχει, ας πούμε, μια ενίσχυση σε μέλη, αυτό το ηλεκτρονικό κάλεσμα που είπατε να εγγραφούν. Έχετε κάποια στοιχεία που να λένε ότι... Ναι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ενίσχυση σε μέλη. Ένα από τα πράγματα τα οποία πραγματικά θέλω πολύ να κάνω από εδώ και πέρα είναι να μπορέσουμε να αναδείξουμε νέα μέλη, νέα στελέχη, διότι έχουμε πάρα πολλά βιογραφικά που έχουν έρθει, έχουμε πάρα πολύ αξιόλογα άτομα που θέλουν να εργαστούν μαζί μας. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Το έχω πει και δημόσια, το 41% δεν είναι
επειδή η Νέα Δημοκρατία ξαφνικά έπεισε όλο τον κόσμο για τη χρηστή της διοίκηση. Είναι επειδή εμείς χάσαμε 600.000 ψήφους στην αποχή. Mm-hmm. Και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, 800.000 ψήφους νομίζω. Ναι, άρα, λοιπόν, η συναποχή που προέρχεται από τι? Από απογοήτευση φαντάζομαι, έτσι, από συνολικά από το πολιτικό σκηνικό. Όχι. Να είμαστε αντικειμενικοί. Δύσκολο. Δεν είναι κανείς αν δεν είναι αντικειμενικός. Ξέρετε, ναι, τι είναι αντικειμενικό. Ναι. Είναι το στατιστικό. Το στατιστικό, σωστά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στατιστικά. Σωστά. Πάμε στατιστικά. Ωραία, ναι. Το 2023, σχέση με το 19, η Νέα Δημοκρατία αύξησε τα ποσοστά της. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ αύξησε τα ποσοστά του. Mm-hmm. Το ΚΚ αύξησε τα ποσοστά του. Η Ελληνική Λύση αύξησε τα ποσοστά της. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα μείωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα μείωσε. Mm-hmm. Άρα απογοήτευσε αυτό που λέω. Σημαίνει ότι απογοήτευση σε εμάς, ότι δεν ήμασταν αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση και τα νούμερα τι δείχνουνε, ότι απλά αυτός ο κόσμος ο οποίος έχει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ δεν ήρθε να ξαναψηφίσει το 2023. Εσείς λέτε, και τώρα έτσι ως πρόεδρο, δεν μπορώ να μην σας μιλάω στο πληθυντικό, παρότι είστε... Σας παρακαλώ, κυρία... Είναι λίγο δύσκολο, δεν μπορώ θεσμικά. Λοιπόν, εσείς λέτε και ξαναλέτε, και το είπατε από την πρώτη στιγμή, ότι, ξέρετε τι κομπλιμέντο είναι για έναν πολιτικό αρχηγό να το λέει Στέφανο ή Αλέξη με το πρώτο όνομα. Λοιπόν, Στέφανε, εσύ από την πρώτη στιγμή λες ότι θα νικήσεις τον Μητσοτάκη και θα είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός. Άκουσα και τον συμπαθέστατο σύζυγό, τον Τάιλερ, στη συνέντευξη του στον Νίκο Χατζηνικολάου να λέει ότι θα είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε δυστυχώς ότι σε δύο συνεχόμενες δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει την τρίτη θέση. Πού βασίζεται αυτή η αισιοδοξία? Για να μπορεί κάποιος να κυβερνήσει, πρέπει να δείξει δείγμα γραφής στο διακύβευμα το οποίο έχει μπροστά του. Ναι. Για μένα αυτό το διακύβευμα είναι η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτό ήταν και όλο το μήνυμα της καμπάνιας μου. Εάν το θέμα ήταν αμυγός προσωπικό, ποιος είναι ο πρόεδρος του κόμματος, τότε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν σήμερα πρωθυπουργός. Ναι. Δεν είναι, ουδέποτε είπα ότι ένα άτομο με αλλαγή προέδρου θα νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη. Ουδέποτε είπα αυτό. Mm-hmm. Πάντα έλεγα ότι το κόμμα πρέπει να ανταποκριθεί στην κοινωνία, να γιωθεί στην κοινωνία. Το έλεγα στην καμπάνια μου, το έλεγα έκτοτε. Πάντα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο δικός μου ρόλος, και αυτό συμβαδίζει με όλο το επιχείρημα περί άμεσης δημοκρατίας, μεταδημοκρατίας, όλο αυτό το φιλοσοφικό debate τέλος πάντων που υπάρχει, ο δικός μου ρόλος είναι να εμπνεύσω για να γιώσουμε το κόμμα στην κοινωνία. Τα όργανα να υπηρετούν τις ομάδες μελών. Οι ομάδες μελών να υπηρετούν την κοινωνία. Mm-hmm. Να έχουν διάδραση. Εάν το πετύχουμε αυτό και συγχρόνως δώσουμε έμπρακτες λύσεις, το είπα και στην Κεντρική Επιτροπή, λέω απλά ελληνικά. Λίγες λέξεις συνοπτικές ξεκάθαρες. Που μαρώ τα άλλα. Ό,τι είχα να πω. Έγινε τώρα αυτά τα σχήματα. Κυρία Λουπάκη, να, ό,τι είχα. Κυρία ό,τι είχα τώρα. Αγαπητή συντοπίτησα. Ό,τι είχα από τα Χανιά, γι' αυτό το λέω. Μάλιστα, κύριε Κασελάκη, μάλιστα. Ευγενία, ό,τι είχα να πω στην Κεντρική Επιτροπή, το είπα. Ναι. Ήταν μία απεύθυνση σε μία μικρή ομάδα η οποία έδωσε πάσο σε ύβρις εναντίον όλου του κόμματος και του Προέδρου τους σε δημόσια... Τελειώσατε, κύριε Πρόεδρε, τελειώσατε. Η αποχώρησε η ομπρέλα. Μέρος της. Και να είμαι ξεκάθαρος, εγώ έκτηνα κύρια φιλίας και στον κύριο Τσακαλώτο και σε όλους. Τώρα με ρωτήσετε πριν την αγωνία του κόσμου. Εντάξτε, εγώ σέβομαι το κόμμα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για ποιο λόγο σέβομαι το κόμμα? Πρώτον, διότι ευθυγραμμίστηκα με εκείνο, το επέλεξα. Με τίμησε ο Αλέξης Τσίπρας να είμαι στο επικρατείας. Έτρεξα στο επικρατείας για μήνες και δίπλα του. Αν εγώ δεν σεβόμουν το κόμμα, δεν σεβόμουν τον Αλέξη Τσίπρα. Πρώτον. Δεύτερον, ακριβώς επειδή σέβομαι το κόμμα, έτεινα χειραφιλίες από την πρώτη μέρα. Θα σας πω, δεν θέλω να αναφερθώ διεξοδικά σε όλα τα οποία έχουν γραφτεί τις τελευταίες μέρες. Δεν είμαι σχολιαστής, είμαι αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Αλλά θα σας πω πολύ περιληπτικά ότι ακριβώς εξαιτίας αυτού του σεβασμού, από την πρώτη στιγμή προσκάλεσα την κυρία Χτσιόγλου στο γραφείο μου στη Βουλή και της προσέφερα όποιον ρόλο ήθελε. Άρα όταν διαβάζω εγώ ότι υπόθηκαν πράγματα όπως ότι δεν υπάρχει συμβίωση με την τωρινή ηγετική ομάδα, ξέρετε, σκέφτομαι, μα θα ήταν ηγετική ομάδα αν είχαν αποδεχτεί την πρόσκλησή μου.
Και αυτή την εβδομάδα, άμα είχα πει ότι θέλω να κάνω ένα πολιτικό κέντρο που να είναι ισότιμος, δεν υπάρχει στενός κύκλος. Έχω πει τόσες φορές, ο δεύτερος είναι πρώτος. Τόσες φορές. Πώς, δηλαδή, κάποιος να συμβιώσει με τον εαυτό του στην ουσία. Λέω, ελάτε να είστε ηγετική ομάδα. Ήσασταν η πρώτη γραμμή των στελεχών του Αλέξη Τσίπρα. Ήσασταν μελλοντικοί υπουργοί σε κέρια χαρτοφυλάκια. Ναι. Βασίζομαι πάνω σε αυτή την ομάδα. Και τους εκτιμάτε, και το δεύτερο, φαντάζομαι. Βεβαίως και τους εκτιμάω. Και αν πρόκειται να αποχωρήσουν όπως όλα δείχνουν. Εγώ έχω να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Η λεγόμενη 6 συν 6. Έχω να σας πω... Έχω να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την υπομονή και την αγωνία του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι να αποφασίσουν κάτι, ας το αποφασίσουν τώρα. Ούτε εγώ έχω δικαίωμα να παίζω με την υπομονή και την αγωνία του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ. Οπωσδήποτε θα είναι δυσάρεστο όμως για το ΣΥΡΙΖΑ και για εσάς προσωπικά και για όλους. Έτσι απάντηση. Δεν είναι. Ναι. Απάντηση. Ναι. Λοιπόν, ρωτάει μια κυρία εδώ με αγάπη και γι' αυτό θα διαβάσω ακριβώς να μας πει ο Στέφανος με ποιο τρόπο και με ποιο πρόγραμμα θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία. Πώς θα γίνει αυτή η γύρωση του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία, γιατί τόσες αποχωρήσεις, υπάρχουν τόσο μεγάλες ιδεολογικές διαφορές. Με αγάπη, Έφη Τάτσι. Έφη, δεν υπάρχουν μεγάλες πολιτικές διαφορές. Εξάλλου, το ίδιο είχα πει και στον κύριο Τσακαλώτο, όπου πέρα από μερικές διαφορές όσον αφορά στη φορολογία, για τις οποίες έχω ήδη μιλήσει, στα υπόλοιπα είναι μικρές. Άρα, μακάρι να ήταν το θέμα να μιλούσαμε για διαφωνίες πολιτικές στα όργανα. Δυστυχώς, φαίνεται ότι είναι πιο προσωπική η διαφωνία και λυπάμαι. Λυπάμαι για το γεγονός ότι αναγκαστήκαμε να μιλάμε προσωπικού και όχι επί πολιτικού. Όσον αφορά στη γύρωση του κόμματος στην κοινωνία, το πρώτο πράγμα είναι οι ομάδες, οι οργανώσεις, οι οργανώσεις μας στην χώρα να μπορέσουν να αγκαλιάσουν τον νέο κόσμο. Πρέπει να έχουμε στοχοθεσία από τις ΟΜ μέχρι τις νομαρχιακές και να τρίμουν να υπάρχει κάποια λογοδοσία προς το κόμμα. Δηλαδή ότι καταφέραμε αυτά. Το κόμμα σε καμία περίπτωση να μην τους εμποδίζει να αυτοοργανωθούν, να έχουν διάδραση. Συγχρόνως πρέπει να... Ο σκοπός μου όσον αφορά στη ροή της πολιτικής, πολιτικής εννοώ policy, δεν εννοώ politics, το παιχνίδι της πολιτικής, εννοώ έμπρακτες πολιτικές. Όσον αφορά στη ροή, θα δημιουργήσουμε τα think tanks, αυτά τα οποία έχω ήδη ανακοινώσει. Θα με βοηθήσουν τα think tanks αυτά να δημιουργήσουμε ατζέντα. Η ατζέντα αυτή, δηλαδή, πιάνει τα κέρια ερωτήματα ανά κατηγορία. Η ατζέντα αυτή μετά θα πάει διάδραση στη βάση. Δηλαδή, να αφουγκραστούμε την κοινωνία, να θέσουμε τα ζητήματα, έχουμε μερικές αρχικές ιδέες, τι θα μας πούνε εκείνοι, θα βρούμε ανθρώπους, στελέχη που έχουν σχετική εμπειρία, που έχουν σχετική τεχνογνωσία και εκείνοι θα έρθουν στα τμήματα του κόμματος. Εκ των ΣΥΡΙΖΑ θα τους βρείτε αυτούς. Ακριβώς αυτό είναι το λάθος. Ακούστε. Στην δεν κοινωνία υπάρχει... γενικά. Να, το εκτός ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει και εντός ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι όταν αισθανθούν ότι κάποιος τους ακούει και θέλει να τους βάλει να προσφέρουν με σεβασμό και ισοτιμία, θα γίνουν εντός ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί είναι το στοίχημα του κόμματός μας. Ναι. Είναι να αγκαλιάσουμε τη σοφία. Το έχω πει και στην περιπατητική μου συνέντευξη στα Ωμέγα, στη Βόλτα προς τη Βουλή. Είχα πει το εξής. Σκεφτείτε πού είναι το IQ του Έλληνα. Πού είναι μόνο στο Σύνταγμα, στη Βουλή, πού είναι το IQ του Έλληνα. Είναι ισομερός καταμερισμένος στη χώρα. Σκεφτείτε το γεωγραφικά, κορίτσι, είναι σε όλη τη χώρα. Το μικρό μας το κορίτσι αυτό, η Διάννα, είναι στη Δυτική Αττική μεγάλος, έτσι. Ακριβώς. Και εκεί ήταν υποψήφια. Άρα αν καταφέρουμε λοιπόν να εκμεέσουμε τη σοφία του κόσμου, του λαού, παντού στην επικράτεια και στους απόδημους, να είτε μετά πόσο προοπτική θα έχουμε. Άρα λοιπόν, στον κόσμο, στη βάση, στα μέλη, στην κοινωνία που θα γίνουν ενεργά μέλη του κόμματος, στα τμήματα και οι τομεάρχες μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, οι τομεάρχες μας στη Βουλή θα έχουν τις ιδέες τους και τις προτάσεις τους μέσα από τα τμήματα. Άρα, think tank, κοινωνία, τμήματα. Και το τομεάρχες μας στα τμήματα. Αυτή θα είναι η ροή της δημιουργίας της πολιτικής. Πορεία προς το συνέδριο είναι αυτό, και έτσι. Βεβαίως, είναι πορεία προς το συνέδριο. Το συνέδριο θα έχει, θα έλεγα, κάποιες γενικές αλλά συγκεκριμένες συγχρόνως θέσεις, αλλά όχι πλήρως τεκμηριωμένες χρηματοοικονομικά. Αυτό θα είναι
Από εκεί και πέρα θα κάνουμε ένα δημόσιο κοστολογημένο πρόγραμμα, κυβερνητικό πρόγραμμα, για το οποίο δεν θα υπάρχει αμφιβολία από κανένα πολίτη. Θα είναι ξεκάθαρο προς όλους. Αγαπητέ Πρόεδρε, είναι τόσα πολλά τα μηνύματα που νομίζω ότι ούτε 2 ώρες δεν θα φτάνανε. Γεια σου Πρόεδρε, είμαστε μαζί σου. Τώρα περνάω από τις προσωπικές ερωτήσεις. Θα ήθελα με πολύ αγάπη να ρωτήσω. Δεν είμαστε καλά, παιδιά, δεν το διαβάζω. Εντάξει, είναι τρολιά. Πρόεδρε, το Πρόεδρε, θέλετε να σας πω και τι λέει? Όχι. Όπως θες, η εκπομπή είναι δική σου. Όχι, δεν λέμε, εντάξει τώρα. Λοιπόν, τα νέα μέλη από το 21 περιμένουν, είμαστε εδώ έτοιμοι να προσφέρουμε. Οι λίστες ονομάτων είναι στη ΣΟΜΟΥ, που μέχρι τώρα ήταν ανενεργές, τα σέβη μου. Υπάρχει μια τέτοια κατηγορία. Ισχύει αυτό. Πολλών μηνυμάτων. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία που βρίζουν ακόμη και εμένα. Γιατί? Έτσι, γιατί δεν σε αφήνω να μιλήσεις, Πρόεδρε. Όχι, παιδιά, μην ακούστε, μην βρίζουμε. Λοιπόν. Δεν είναι ανάγκη να βρίζουμε. Και με ρώτησες πριν και για τον Παύλο. Εντάξει, άκουσε, Ευγενία. Δεν ήταν χρήσιμο αυτό που είπε ο Παύλος το Σαββατοκύριακο για τη Σιάννα Γνωστοπούλου. Δεν ήταν, δεν βοήθησε. Αλλά συγχρόνως δεν πρέπει κανείς να κατηγορεί κιόλας τον Παύλο, τον οποίο τον έχω επιλέξει εγώ σε ένα ρόλο να είναι συντονιστή σε ΠΕΚΕ, πριν δει δείγμα γραφής από το έργο του. Είναι ένας πολύ παραγωγικός άνθρωπος. Ξέρουμε και πάρα πολύ καλά, με συγχωρείς Πρόεδρε, και εδώ αν υπήρχε μια εκπομπή που τον φιλοξενούσε και ένα ραδιόφωνο, είναι αυτό. Ξέρουμε και σαν γιατρός και σαν πολιτικός. Αλλά αυτό με τα social media και τις, που δυναμητίζει κάθε τόσο, ας πούμε, είναι ζόρι. Δεν είναι, μισό λεπτό. Γενικά υπάρχει ένα κλίμα στα κοινωνικά το οποίο είναι τοξικό. Πολλές φορές είναι υπέρ μου θεωρητικά. Θεωρητικά. Αλλά δεν με εκφράζει. Το λέω απλά. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος είναι τοξικός. Εγώ ήμουν ένας από τους πιο αισιόδοξους ανθρώπους, έκανα την καμπάνια μου με χαμόγελο για το μέλλον που θέλω για τον τόπο, με ξεκάθαρες πολιτικές λύσεις για να γίνουμε σύγχρονη Ευρώπη. Ποιος άλλος πήγε και έλεγε εκεί πέρα για τα προνόμια των βουλευτών και των τραπεζιτών δικής του νοσοκομείου να μην είναι κομματικές και το ένα και το άλλο. Είχα πάρα πολλές θέσεις πάνω σε αυτό. Εγώ έχω να δεν σου πιστώσω πρέπει τη στάση σου στα Τέμπη. Και επειδή έχω προσωπικές σχέσεις, έτσι, και πραγματικά θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ σωστή, από την πρώτη στιγμή, η ευαισθησία που έδειξες εκεί. Είναι η ανθρωπιά την οποία δείχνω, είναι πηγαία, είναι ειλικρινής και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει εκπλήξει θετικά τον κόσμο. Το πώς είναι δυνατόν αυτό το παιδί που είναι από την Αμερική, απόδημος, πρώην Goldman Sachs κτλ. Να είναι, αυτός είμαι. Αυτός είμαι. Θέλω να προσφέρω στον τόπο μου. Πάντα είχα αυτή την ενσυναίσθηση μέσα μου. Ο καθένας έχει τη δικιά του αφετηρία. Πρέπει να τη σεβόμαστε. Πρέπει να έχουμε πλουραλισμό, αλλά να έχουμε ανοιχτό μυαλό. Και ξέρεις τι σκέφτομαι καμιά φορά όταν βλέπω τις επιθέσεις που δέχομαι από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τόσο κόσμο, κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Σκέφτομαι το εξής. Ποιον έχω πειράξει εγώ στη χώρα? Ποιον έχει πειράξει ο Στέφανος Κασελάκης στην Ελλάδα? Ποιον? Κανένα ναι. Το Μητσοτάκη ίσως. Κανένα ναι. Απλά ξέρεις τι είναι. Όταν κάποιος δεν περνάει από μια διαδικασία για να μπορείς να πεις ότι αυτόν τον ελέγχεις έτσι, αυτός ξέρει αυτό, και ειδικά όταν είναι καθαρός και θέλει να προσφέρει στην Ελλάδα. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν αντιδράσεις. Λοιπόν, και γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι σε 4 χρόνια θα είμαστε κυβέρνηση. Διότι θα αναδείξουμε πολύ καλό κόσμο, δεν εννοώ καλό μόνο τεχνοκρατικά, εννοώ καλό ηθικά, ο οποίος θα αισθανθεί ότι έχει μια σπίδα προστασίας από το ΣΥΡΙΖΑ. Αριστερό κόσμο, Στέφανε. Αριστερό, προοδευτικό, δημοκρατικό κόσμο. Ο οποίος θα αισθανθεί ότι έχει μια σπίδα προστασίας από το ΣΥΡΙΖΑ, ξέρεις γιατί? Γιατί εμείς, Ευγενία, δεν χρωστάμε ευρώ σε τράπεζα. Φυσικά. Σε κανέναν δεν χρωστάμε ευρώ. Σε κανέναν. Εντάξει. Και γι' αυτό το λόγο μπορούμε να λέμε την πραγματικότητα και να συνεχίσουμε να τη λέμε. Ωραία. Να κάνω τώρα εγώ μία ερώτηση που έχω για πάρα πολλά μηνύματα. Μην αγχώνεσαι, διάβασε ένα. Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, δική μου ερώτηση, νομίζω και πολλών. Επειδή είπαμε ότι έχεις ξανάρθει, στις 10 Αυγούστου που μιλήσαμε μαζί, τότε που είχες κάνει και το πολύ ωραίο βιντεάκι από τη Ρόδο, να, που είχα πει μάλιστα ότι αυτή τη δουλειά πρέπει να την έχει κάνει ο ΕΟΤ και την έκανε μόνος του ο Κασελάκης. Και έτσι πρωτογνωριστήκαμε, βγήκε στην εκπομπή. Μου είχες πει, σε είχα ρωτήσει αν θα πάρεις μέρος στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και μου είχες πει ότι σε 10 μέρες εγώ φεύγω, είναι η ζωή μου στην Αμερική κτλ. Και στις 23 Αυγούστου ανήγγειλες ότι θα είσαι υποψήφιος για πρόεδρος. Τι μεσολάβησε?
Θα με επιτρέψει να μην απαντήσω. Εντάξει. Διότι, αναγκαστικά είναι συγκριτικό με τους συνυποψηφίους μου. Και δεν είναι τη στιγμή. Η ιστορία θα με κρίνει για την επιλογή αυτή. Πάντως σίγουρα κάτι μεσολάβησε και πήρες αυτήν την απόφαση. Το είπα και στον κύριο Χατζηνικολάου, είπα ότι είδα ένα κενό στον προεδρευτικό χώρο. Δεν είδα αξιόπιστη κυβερνητική λύση. Να μην ξεχάσει ποτέ ο Στέφανός μας το «Δεν θα σας προδώσω ποτέ», λέει ένα μήνυμα. Ένα άλλο μήνυμα, για να τα απαντήσει και τα δύο μαζί. Δεν πρόκειται να σας προδώσω ποτέ. Και ένα άλλο μήνυμα ακριβώς από κάτω λέει «Τα πάντα για την επικοινωνία δεν τον εμπιστεύομαι». Να, ναι. Τα εδώ είναι. Ξέρετε τι είναι ειρωνικό από όλο αυτό. Λέμε για την επικοινωνία. Λέμε λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης πήγε στο TikTok, ανέστρεψε όλη αυτή την «Δεν φταίει κακιά η ώρα, φταίει κακιά η χώρα», εντάξει, ναι. Κέρδισε τους νέους. Λέγαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν καλός στην επικοινωνία. Σωστά. Βάλτος στη διαφήμιση. Λοιπόν, ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λοιπόν, έτσι λένε οι άλλοι, ένα πολύ δυνατό άτομο στην επικοινωνία. Άρα τώρα δεν είμαστε αρκετά πολιτικοί. Είναι το αντεπιχείρημα. Η χρυσή τομή είναι το ζητούμενο πάντως. Μακάρι. Πολιτικής και επικοινωνίας. Και είδατε όταν μπόρεσα να πάω Βρυξέλλες, να πάω ανεξάρτητες αρχές, αναδείξαμε θέματα. Ναι, φυσικά. Όταν δεν απαντάω σε ύβρις δημόσιας, αναδείξαμε θέματα. Mm-hmm. Ξέρετε τι έχει ενδιαφέρον όμως. Ότι για πάρα πολύ κόσμο στην κοινωνία, το παράπονο τους από τους πολιτικούς είναι ότι δεν έχουν ένσημα. Ναι. Από εργασία. Με κάθε σεβασμό, εγώ έχω ένσημα και πολλά ένσημα. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει τώρα, δεν έχω δικαίωμα να είμαι στην πολιτική επειδή έτυχε και μεγάλωσα στο εξωτερικό και δεν έχω οργανωθεί από 17 χρονών. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε. Εγώ θέλω να υπηρετήσω τον τόπο μου, την κοινωνία. Θέλω να φέρουμε μια πιο δίκαιη κοινωνία στο προσκήνιο, έμπρακτα. Έχω πάει σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Οι ανισότητες είναι τεράστιες. Είναι τεράστιες. Ο κόσμος τον έχουν ξεχάσει. Και μου λένε, πώς και από εδώ, όταν πήγα Σπάρτη, όταν πήγα Καλαμάτα, Μεγαλόπολη, στη Λαϊκή εκεί πέρα, πώς και από εδώ δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς, και λέω, είμαι αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Η επικράτεια είναι το εδώ. Πρέπει να είμαστε εδώ. Όλοι μας. Και οι 45 βουλευτές πρέπει να είμαστε εκεί. Λέω τον αυτό μας και ο βουλευτής, δεν είμαι. 45. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος χρόνος. Εγώ θα τυπώσω τα μηνύματα. Να σας τα δώσω να τα έχετε. Κάντε μια τελευταία δύσκολη ερώτηση και να φύγω. Δύσκολη ερώτηση να κάνω. Να κάνω μια τελευταία δύσκολη ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ορίστε, παρακαλώ. Για ποιο πράγμα τα τελευταία χρόνια ήσουν πιο υπερήφανη από όλα για το ΣΥΡΙΖΑ? Για το όχι στο δημοψήφισμα. Και είναι και ερώτηση αυτή εδώ, λέει. Για πες. Αν ήταν, λες, στη θέση του Τσίπρα το 2015, τι θα έκανε? Δεν θα είχα το Γιάννη Βαρουφάκη για υπουργό οικονομικών. Okay. Λέω την αλήθεια. Εντάξει. Εντάξει, όλος κόσμος ξέρει ότι... Βέβαια, το 2015 πώς χρονίσουνε. Είμαι πατρονάρης τώρα, Ευγενία Λουπάκη, στην τοπίτσα του Χανίου. Λοιπόν, ελπίζουμε να ξανάρθεις. Εννοείται. Είναι πάρα πολλά. Εγώ θα τα τυπώσω να σου τα δώσω να τα έχεις, πώς το λένε, food for thought. Food for thought. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξανάρθω και θέλω να κλείσω λέγοντας στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και σε όλους όσους μας ακούνε και προσδοκούν μια καλύτερη μέρα, έρχονται καλύτερες μέρες. Δεν θα σταματήσει κανείς την πορεία που κάνουμε. Δεν θα τελειώσει κανείς τον ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε σίγουροι και σίγουρες γι' αυτό. Και με αυτόν τον επίλογο του Προέδρου κάνουμε ένα διάλειμμα, φεύγει και συνεχίζουμε εμείς εδώ πέρα. Εντάξει, θα κάνω ό,τι μπορώ στο επόμενο ημίωρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια χαρά.